Καλημέρα. Είναι όλοι έτοιμοι? Όπως να ξέρετε, ονομάζομαι Θωμάς Πιπόλης, είμαι δικηγόρος στην Πρέβλα το 1986 μέχρι σήμερα. Όλη αυτή την επαγγελματική μου διαδρομή, σε όλη αυτή την επαγγελματική μου διαδρομή, έχω έρθει σε επαφή με όλη την περιφέρεια του νομού Πρέβεζας, με την περιοχή της Πρέβεζας, του Χαναλακίου, του Φαναρίου, της Πάργας, εν μέρη του Θεσπρωτικού και του Ζηρού, και αυτό μου έχει δώσει τη δυνατότητα να έρθω κοντά στους ανθρώπους, στον επιχειρηματικό κόσμο, με τους γεωργούς, με τους κτηνοτρόφους και γενικά με την οικονομική δραστηριότητα του νομού. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Περνάμε μια τρομερά δύσκολη περίοδο για την χώρα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να τολμάει και να προσπαθεί στα δύσκολα. Πήρα την απόφαση αυτή να ασχοληθώ με τα κοινά, να κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου. Πιστεύω ότι έχω τα προσόντα λόγω της πολύχρονης επαγγελματικής μου δραστηριότητας κοντά στον κόσμο. Να το πω διαφορετικά, έχω τον σφιγμό, έχω πιάσει τον σφιγμό της κοινωνίας, του νομού της Πρέβεζας, και με τα προσόντα αυτά θα μπορέσω να αντεπεξέλθω στο δύσκολο αυτό έργο. Έχουμε ένα τόπο ευλογημένο. Είναι ένας τόπος ευλογημένος με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχουμε τον τουρισμό μας, έχουμε τη γεωργία μας, έχουμε την κτηνοτροφία μας. Θέλουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε αυτός ο τόπος να γίνει υπόδειγμα ανάπτυξης. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, πρέπει να δούμε τα πράγματα με τελείως διαφορετικό μάτι, από τελείως διαφορετική οπτική γωνία, διότι έχουμε ένα κόσμο ο οποίος τρέχει με χίλια. Ο κόσμος τρέχει με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και θα πρέπει ανάλογη να είναι και η προσπάθειά μας και σε ταχύτητα αλλά και σε ποιότητα υπηρεσιών. Δεν θέλουμε το παροδικό, δεν θέλουμε το σημερινό, θέλουμε να γίνουν έργα υποδομής, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου αυτά να αποδώσουν στον τόπο. Επαναλαμβάνω, είμαστε ένας τόπος ευλογημένος. Έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα για την οικονομική μας ανάπτυξη και σε αυτό το τομέα, όταν εκλεγώ, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Ο λόγος για τον οποίο σας κάλεσα όλους μαζί είναι διότι δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είχα μόλις 15 ημέρες και θα ήθελα αυτές τις ημέρες να τις καταναλώσω με διάφορες περιοδίες, στα διάφορα μέρη, στις διάφορες κομοπόλεις της Πρέβεζας, σε έδρες δήμων, του νομού κτλ. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, σαφώς και θα ήθελα να ασχοληθώ και πιο πολύ με άλλες συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές, αλλά
δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, ο χρόνος είναι σε βάρος μου. Συνυποψήφιοι μου ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν τις υποδομές. Εγώ κλήθηκα μέσα σε 15 μέρες να κάνω τα αδύνατα δυνατά. Αλλά όπως και σας είπα, τολμάω στα δύσκολα. Είναι πρόκληση τα δύσκολα. Εκεί αξίζει κανένας να παλέψει. Μακάρι να είχα το χρόνο και θα ήμουν στη διάθεσή σας οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε